Σηματαρής. Είμαι ο τεχνίτης Γιώργιος Μεντής. Κατασκεύασα κασελάκι με την τεχνική σηματαρής. Θα σας πω για το πώς το έφτιαξα την τεχνική σηματαρής. Μια από τις ιδιότητες του χρυσού και του αργύρου είναι η ορκιμότητα, η δυνατότητα να τραβηχτούν σε σύρμα. Η διαδικασία γίνεται με τον σύρτη, μεταλλική πλάκα με τρύπες διαφορετικής διαμέτρου και διατονής. Ώστε να γίνεται σταδιακή όλο και πιο λεπτό. Ο μεταλλικός σύρτης θεωρείται ότι ήταν ήδη σε χρήση τον 6ο αιώνα π.Χ. Από τον 16ο αιώνα χρησιμοποιείται και χειροκίνητο μηχάνημα, ο εργάτης Ροδάνης. Με αυτό οι τεχνίτες επεξεργάζονται και σήμερα το έτοιμο σύρμα. Το σύρμα καίγεται στη φωτιά πάνω σε μεταλλικό πλεύμα, τσίπα, ώστε να είναι εύκαμπτο όταν χρησιμοποιείται με τα τσιμπίλια και τον τσίφτη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται μικρές ενότητες από χοντρό σηματένιο πλαίσιο στον τσατμά, που αποπερικλεί μικρά συγκολώνται με ασημόκολα. Το έργο συχνά στολίζεται με πρόσθετο διάκοσμο, μικρά ελάσματα και γράνους. Πριν από το τελικό φινίρισμα, βράζεται σε διάλειμμα θετικού οξέως, προκειμένου να καθαρίσει και να ασπρίσει. Το κατσελάκι για ποιο το έκανε? Μια είδανε? Ή το έκανε για το σπίτι σου δώρο? Για το σπίτι. Δώρο, σε κορούλα, τι θα βάλει μέσα στο κατσελάκι? Δηλαδή, ήταν η μικρό το κασελάκι σου. Κασελάκι, ναι, τι βάζουμε σε αυτά, ασημένιο. Και τι βάζουμε σε αυτά. Μπορούμε να βάλουμε κάτι, λίγο σκουλαρίκια, έτσι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο.